έχουμε αυτή τη στιγμή ζωντανή την εικόνα μας έρχεται. Εύχομαι να τα βρούμε σήμερα και να μπορείς να είστε και εσείς. Το ραντεβού ήταν πρωτογραμματισμένο, Χρήστο μου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 10.30, έτσι. Τώρα έχουμε φτάσει 12 παρατέταρτο. Νομίζω ότι τώρα είναι στη διαδικασία να ξεκινήσουν ή όχι. Α, μας ήρθανε πριν από λίγο τα πλάνα. Ναι. Άρα ξεκινούν, αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της συζήτησης. Λες να σταματήσαν τους αγρότες σε άλλα μπλόκα και να μην τους άφησαν και να αργήσαν. Όχι, ορίστε. Αφού είχαμε δείξει από την αρχή της εκπομπής έτσι την προσέλευσή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε εκεί και τον κύριο Αποστόλου και τον κύριο Κατρούγκαλο στο τραπέζι της συζήτησης. Έχει πάντως κάποια σημειολογικά στοιχεία. Έχει κάποια σημειολογικά και συμβολικά στοιχεία. Αν θέλετε να ακούσουμε. Αγωνία. Πρέπει να βρούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις μέσα από το διάλογο και τη σύνθεση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με λογικές ποινικοποίησης των κοινωνικών αντιστάσεων και των αγροτικών κινητοποιήσεων προκειμένου. Συνεπώς νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από το διάλογο να βρούμε λύσεις είναι ένα βήμα κατά την άποψή μου σε θετική κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι ψάχνουμε να βρούμε λύσεις μέσα σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, δημοσιονομική εξίσωση, όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι από την κρίση δεν πρόκειται να βγούμε και την εξίσωση αυτή δεν πρόκειται να τη λύσουμε αν δεν αυξήσουμε την πίτα. Και η παραγωγή είναι ίσως η μοναδική δυνατότητα να αυξήσουμε τον εθνικό μας πλούτο. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο και πρέπει να βρούμε λύσεις για να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που παράγουν, τους ανθρώπους του μόχθου, αλλά να κάνουμε και ένα διαχωρισμό. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται σε συνθήκες πολύ μεγάλη δυσκολία εξαιτίας των χαμηλών εισοδημάτων τους και σε κάποια μικρή μειοψηφία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ευνοηθεί. Έχω την αίσθηση ότι απέναντί μου σήμερα έχω αγρότες, ανθρώπους του μόχθου, μικρούς και μεσαίους που δεν ανήκουν σε αυτή τη μικρή μειοψηφία. Και υπ' αυτή την έννοια θέλω με ειλικρίνεια να καταθέσω σκέψεις και προτάσεις για το πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον που θα αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία και όχι τη μικρή μειοψηφία όσο τα προηγούμενα χρόνια ως επιτοπλίστων έπαιρναν το μεγαλύτερο μερίδιο των επιδοτήσεων και είχαν τη δυνατότητα μιας ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πρέπει η έγνοια μας να είναι στη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου που και πριν αλλά και τώρα συνεχίζει να περνάει πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει αυτό να μας απασχολήσει όλους μας για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχουμε διαφωνίες. Ξέρω ότι αυτές οι διαφωνίες σε ορισμένα θέματα είναι και δύσκολο να γεφυρωθούν. Εν τούτης, εγώ θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου σε ό,τι αφορά το ότι εκφράζεται με έναν έντιμο και ειλικρινή τρόπο τις αγωνίες σας και τις διεκδικήσεις σας. Και ελπίζω να, μέσα από το διάλογο να βρούμε κάποιες λύσεις. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε έτσι την εισαγωγή ουσιαστικά του Πρωθυπουργού για αυτή τη συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα έχουμε οποιοδήποτε ρεπορτάζ, είτε εδώ εμείς στην εκπομπή, είτε αργότερα στο Δελτίο Ειδήσεων.